Με την Υφυπουργό Μακεδονίας Θράκης Μαρία Κόλλια Τσαρουχά συναντήθηκε το πρωί της Τρίτης ο Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης Άνθιμος, όπου συζήτησαν τοπικά ζητήματα. Όπως ανέφερε σε δηλώσεις του Μητροπολίτη, η συνεργασία Υπουργείου Μακεδονίας Θράκης και Μητρόπολης θα συνεχιστεί σε όλα τα επίπεδα και δήλωσε ευχαριστημένος που το ΙΜΑΘ υφίσταται έστω και ως Υφυπουργείο. Ανταλλάξαμε πολύ χρήσιμες σκέψεις και απόψεις και εκτιμήσεις για όλη την επικαιρότητα και για όλα τα θέματα που αφορούν ιδιαίτερα στην ακριτική περιοχή μας. Και πιστεύω ότι η συνεργασία αυτή θα συνεχιστεί σε όλα τα επίπεδα, διότι όπου η Εκκλησία και το κράτος μας είναι συνεργάτες και κυρίως στην επιθυμία προσφοράς στο λαό μας για όλα τα θέματα που αντιμετωπίζει, τότε τα αποτελέσματα είναι πραγματικά και ουσιαστικά και αισθάνεται και ο λαός ευχαριστημένος από αυτή την επικοινωνία. Ξέρετε την παλαιά ιστορία με το Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης. Εγώ χαίρομαι που η παρούσα κυβέρνηση έδωσε αυτή τη λύση και είναι σήμερα εδώ έστω υφυπουργείο, αλλά που δίνει ζωντάνια στην περιοχή μας και άμεση επαφή και επικοινωνία της κυβερνήσεως μέσω της κυρίας υφυπουργού για τα θέματα του ακριτικού ελληνισμού από τον Εύρο μέχρι τις δυτικές περιοχές των πόλεων της Μακεδονίας και ακόμα και του κομματιού της Πύρου που είναι στην πατρίδα μας. Ο λαός μας έχει ιδιαίτερα προβλήματα, ιδιαίτερες απαιτήσεις και αναμένει το ενδιαφέρον της πολιτείας και της Εκκλησίας. Και νομίζω με τη δύναμη του Θεού ότι θα τα έχει όλα. Πάντως η συζήτηση με την κυρία Υφυπουργό ήταν πάρα πολύ ευχάριστη, επικοδομητική και στα πλαίσια που απαιτούν οι περιστάσεις για την πατρίδα και για την πίστη μας. Από την πλευρά της η κυρία Κόλλια Τσαρουχά υπογράμμισε πως η Εκκλησία είναι ένα κομμάτι της Ελλάδος, αποτελεί τη βάση της πατρίδας μας και πιστεύει στην καλή συνεργασία Εκκλησίας και κράτους. Είναι σπουδαίο και αισθάνομαι ιδιαίτερη τιμή που σας δέχτηκα στο Υπουργείο. Οπωσδήποτε πιστεύω ότι η Εκκλησία είναι ένα κομμάτι της Ελλάδας, είναι η βάση της Ελλάδος, είναι η βάση της πατρίδας μας. Με τιμάει ότι με επισκεφθήκατε, παρόλο που είχα ζητήσει εγώ να σε επισκεφθώ. Αυτό είναι διπλή τιμή. Τα είπατε όλα εσείς. Εγώ πιστεύω λοιπόν σε αυτή την καλή συνεργασία Εκκλησίας και κράτους και βέβαια του Υπουργείου Μακεδονίας Θράκης με τον αρχηγό εδώ της τοπικής Εκκλησίας και όχι μόνο. Θα προσπαθήσω να είμαι παρούσα στο έργο της Εκκλησίας εκεί που μπορώ και με τις δυνάμεις μου. Και εσείς βέβαια κάνοντας αυτό το μεγάλο πνευματικό και κοινωνικό έργο. Και εκεί που μπορώ εγώ θα βοηθήσω, όπως είπα προηγουμένως, με όλες τις δυνάμεις που μου παρέχει αυτή η θέση, και τις οικονομικές και τις θεσμικές.